προσέξτε, γιατί να μην δίνουμε. Αγκαλιές και φιλιά πρέπει να δίνουμε απλόχερα. Όπως πρέπει να δίνουμε για τις καλημέρες μας. Απλόχερα. Μέσα από την καρδιά μας να βγαίνουν. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ορίσατε και σήμερα στην εκπομπή μας. Είναι Παρασκευή, κλείνουμε την εβδομάδα και βεβαίως σας έχουμε και δώρα σήμερα. Ναι, εννοείται. Είναι Παρασκευή και να μην έχουμε δώρα. Βεβαίως και έχουμε δωράκια για εσάς. Και πού πάμε? Πάμε στην αγαπημένα μας, στην αγαπημένη μας καλημέρα, στην αγαπημένη μας καλημέρα που τώρα την έχουμε κάθε Παρασκευή. Παπα Χρήστο μου! Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίδα μου, μάλιστα. Πες λίγο στο στούντιο, ακούω τον ήχο των παιδιών μέσα και δεν ακούω εσένα. Αλήθεια, παρακαλώ, σας ακούνε τώρα, σας ακούνε τα παιδιά, παρακαλώ να επιδιορθωθεί, αν μπορούμε τώρα με ακούτε. Όχι, έχουν κλείσει απλά το τηλέφωνο. Εντάξει. Σ' ακούω από το μόνο. Δεν πειράζει. Α, τώρα μ' ακούτε όμως από τον υπολογιστή. Από τον υπολογιστή σ' ακούω, ναι. Σας παίρνουν τώρα τηλέφωνο. Για πείτε μου, πώς είστε? Είμαι πάρα πολύ καλά. Μα τι γίνεται εκεί στην Ελλάδα, τι γίνεται? Βρέχει, χαμός, ωραία βροχή, αλλά και λίγο καταστροφική. Και σε αυτόν τον χώρο εδώ πλημμυρίσαμε προχθές. Αλήθεια? Λίγο έτσι πλημμυρίσαμε, ναι. Ναι, γίνεται ένας χαμός σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έχω ακούσει ότι σήμερα δεν θα πάνε ούτε σχολείο τα παιδιά, ούτε οι δημόσιες υπηρεσίες θα λειτουργήσουν. Και οι ιδιωτικές καλύτερα έτσι συνίσταται να μείνουν από το σπίτι, να δουλέψουν. Ναι. Ναι. Ναι, η βροχή είναι ευεργετική, αλλά... Εγώ αμέσως μετά θα πάμε στην Αρναία, γιατί μοιράζουμε τρόφιμα σήμερα με το κοινωνικό παντοπολείο. Είναι η μέρα που μοιράζουμε. Δεν υπάρχει βροχή, δεν υπάρχει. Προσπαθούμε. Μπράβο σας. Λοιπόν, Παπα Χρήστο μου, πριν συνεχίσουμε έτσι να τα πούμε με το θέμα μας, σας έχω μία έκπληξη. Θέλω να δούμε ένα βίντεο. Να πάμε να το δούμε. Βεβαίως. Παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε. Είμαστε λοιπόν εδώ. Είμαστε στον Άγιο Χαράλαμπο. Ρίχνει βροχή. Αλλά εγώ βρήκα κάτι φιλαράκια να παίξω μέσα στη βροχή. Πάμε λοιπόν, αυτή εδώ είναι η... Ραφαηλία, η Ραφαηλία. Αυτός εδώ είναι, είπαμε... Ο Σάββας. Γεια σου Σάββα, μεγάλε. Αυτός εδώ είναι ο Ευθύμης. Μεγάλη μούρη ο Ευθύμης. Και αυτός εδώ είναι ο Αλέξανδρος. Αδερφάκια τρελά που ήταν να δουν τον Παπα Χρήστο. Και τους είπα, θα πάμε στη βροχή να παίξουμε. Πάμε λοιπόν, έλα, πάμε. Αν βραχούμε πολύ όμως τι θα κάνουμε? Θα αλλάξουμε. Λοιπόν, μέσα. Αν βραχούμε πολύ τι θα κάνουμε, πάντε μου, θα αλλάξουμε βεβαίως. Θα αλλάξουμε. Δεν υπάρχει, ναι. Και είμαι σε χωριά τα οποία δεν έχουν καθόλου κόσμο και όμως γεμίζει η εκκλησία. Έρχεται κόσμος να με δει. Περνάμε όμορφα, έχω μια παπαδιά η οποία τους κερνάει όλους, όσοι και να έρθουν. 5, 10, 50, 100 έχει πάντα κέρασμα, γλυκά και καφέ. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρνει, πάντα υπάρχουν. Άμα υπάρχει αγάπη όλα τα καταφέρνεις, δεν είναι έτσι? Μες στη βροχή, χτες, ήρθε ένα ζευγάρι από την Ορεστιάδα, Ορεστιάδα από εδώ, 4 ώρες. Για να με δουν λίγο, να πάρουν την ευχή μου και να φύγουν. Και λέω, Θεέ, τι αγάπη υπάρχει στον κόσμο, τι ομορφιά υπάρχει, πόση ανάγκη έχει ο κόσμος να έρθει, να φύγει από το χαμόγελο, να τους πάρω μια αγκαλιά, να πούμε δυο λογάκια, να διαβάσουμε μια ευχούλα, να προσκυνήσουμε τα Άγια Λείψανα. Μέσα σε όλα τα Άγια Λείψανα που έχω το λείψανο της Αγίας Υπομονής. Είναι μάλλον η Αγία όλων μας. Αυτή την υπομονή πόσο την έχουμε ανάγκη πραγματικά. Υπομονή είναι ένα αγαθό.
Βέβαια, και όποιος καταφέρει και την έχει, δεν μπορεί να τον προσβάλλει, να τον πειράξει και να τον βασανίσει τίποτα. Ακριβώς. Ξέρει να υπομένει, ξέρει γιατί γίνεται, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Ή κάνουμε λάθη εμείς και γίνονται τα δύσκολα, ή ο Θεός μας αγαπάει πολύ και μας δίνει δύσκολα, γιατί ξέρει ότι οι πλάτες μας αντέχουν. Ακριβώς. Είδα το βιντεάκι αυτό από το κανάλι σας στο YouTube, που το κάνατε πρόσφατα πριν από 2 μήνες με τα παιδάκια και πολύ μου άρεσε, γιατί βγάζει τόση ωραία ενέργεια, που τα παιδιά από μόνα τους βεβαίως βγάζουν αυτή την ενέργεια, την πολύ ωραία, την αγάπη από την ψυχή σας, και που βγήκατε έξω να χαρείτε τη βροχή, να χαρείτε τη φύση. Αυτό. Τα φώναζε η μαμά να μην βγούνε. Μην βγείτε, μην βραχείτε. Μην βραχούν, να αρρωστήσουν. Έτσι είσαι, λέω. Έτσι είσαι. Α, πάμε όλοι μαζί. Και πήγαμε όλοι μαζί. Ναι. βγάζω κάθε μέρα στο YouTube το οποίο ακούει στο όνομα Παπά ΠΑΟΚ. Βγάζω ένα βιντεάκι, συνήθως χαζούτσικο, αλλά με χαμόγελο, με χαρά, με κέφι, με ελπίδα, με αισιοδοξία. Διότι, ελπιδάκι μου, είπαμε προχθές, πώς φεύγει ο κόπος από τα παιδιά μας. Μάλιστα. Πώς θα φύγει από τα παιδιά μας, να μην φοβούνται τη ζωή, να μην φοβούνται, να προσπαθήσουν μέσα στη ζωή, να πέσουν μέσα στη ζωή και να κολυμπήσουν. Και σαν πάρα πολύ από τα ΜΜΕ να βάλω και το θέμα πώς φεύγει ο φόβος από εμάς τους μεγάλους. Μπράβο. Πώς φεύγει για να μην καταλήξει σε κάτι πιο βαθύ, σε κάτι πιο σοβαρό, όπως είναι η κατάθλιψη, που πολύ δύσκολα μετά ξεφεύγουμε από αυτό το δρόμο της κατάθλιψης. Και η κατάθλιψη, διάβασα μία, πριν από καιρό, διάβασα μία μελέτη στην Ευρώπη, ότι στην Ευρώπη, λέει, αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη ασθένεια η κατάθλιψη. Η πρώτη ασθένεια. Σε εμάς είναι ακόμα τέταρτη στη σειρά. Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι μπορεί και σε εμάς να γίνει πρώτη. Και μου έλεγε μία Γερμανίδα φίλη μου, όταν διαβάζαμε αυτό το άρθρο, μου λέει πόσο άθλοι είστε εσείς εδώ στην Ελλάδα, αυτή μένει στο εξωτερικό, που παθαίνετε κατάθλιψη, στενοχώριες, μαυρίλες, με αυτόν τον καιρό, με αυτόν τον ήλιο, με αυτόν τον φως, με αυτήν την παράδοση, με αυτόν τον πολιτισμό, με αυτήν την πίστη της αισιοδοξίας που είναι η Ορθοδοξία. Θα ρω πως λάθη να μπαίνουμε μέσα από δρόμους, μαυρίλες, αισιοδοξίες, κακά ιστορίες, και ακόμα χειρότερα να διαβάζουμε και να ψάχνουμε στο ίντερνετ ό,τι μας μαυρίζει την ψυχή. Ό,τι μας κάνει φόβο, δυστυχία, άγχος. Γιατί, μωρέ, γιατί κυνηγάμε το φόβο. Γιατί θέλουμε, αγαπάμε το φόβο. Αγαπάμε την πατρίδα. Και έλεγε ο Γεροπαΐτσι, όταν ακούς παιδάκι μου ή διαβάζεις κάτι που σου δημιουργεί άγχος, πανικό, φόβο, μαυρίλα, ναι, διώξ' το για όλου, έστω κι αν το έχει πει, έλεγε ο Γεροπαΐσος, πατριάρχης, δεσπότης, παπάς, διάκο, καλόγερος, θεολόγος, διώξ' το, δεν είναι Θεό. Διότι ο Θεός μας θέλει χαρούμενους, μας θέλει ευτυχισμένους, μας θέλει δυνατούς, μας θέλει να πετάμε, φτιάχνουμε πράγματα, να αγαπάμε τους δύο μας. Έχουμε χάσει στις μέρες μας και κυρίως και με τις καραντίνες, το έχουμε χάσει και με το φόβο. Α, μπράβο, ναι. Έχουμε χάσει να επικοινωνούμε. Έχουμε χάσει να επικοινωνούμε με φίλους, με γνωστούς. Και αναλυνόμαστε σε ένα τηλέφωνο του κοτο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 
εξάρτηση. Την έχουμε κάνει κι εμείς την εξάρτηση. Αλλά η επικοινωνία είναι να βγεις και να μιλήσεις. Ακόμα και ένα τηλέφωνο, να μιλάς με τους ανθρώπους. Όχι ψυχρά. Όχι
όχι έτσι που να μην τον βλέπεις, να μην τον ακούς, να μην τον νιώθεις, να μην τον αισθάνεσαι. Θέλω λοιπόν να πούμε όλη μου τη δύναμη της ψυχής και όταν δεν μπορούμε εμείς μόνοι μας να νικήσουμε ό,τι μας πλακώνει, ό,τι μας φοβίζει, ό,τι προβλήματα υπάρχουν ή στο μυαλό μας προβλήματα, τότε να έρθω στον Παπαχρήστο και κοιτάξτε να δείτε η ζωή θέλει αγάπη, χαρά. Και αυτά γεννιούνται από την τρέλα. Τρέλα θέλει η ζωή. Και δεν ξέρω αν μπορώ άλλα τα θεολογικά να τα διδάξω καλά. Αλλά την τρέλα όμως όχι καλά. Την τρέλα ξέρω να τη διδάξω. Ξέρω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μου φτιάχνετε τη διάθεση την ημέρα μου, την εβδομάδα μου ακούγοντάς σας, να μιλάτε με αυτόν τον τρόπο, να μου λέτε για τρέλα, να μου λέτε για αγάπη, να μου λέτε αυτές τις καλημέρες, πραγματικά όμως, πραγματικά. Χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους σαν εσάς. Ναι. Έτσι είναι η ζωή. Έτσι πρέπει να είναι η ζωή, μωρέ. Έτσι πρέπει να είναι η ζωή, διότι αν δεν είναι έτσι η ζωή, τότε μας βάζει από κάτω. Και μου έλεγε ένα γεροντάξι του Άγιον Όρος. Έφυγε από τη ζωή σέρφος μοναχός. Να λες στον κόσμο να μην σκέφτεται πολύ και να ζει από την καρδιά του πολύ. Εμείς κάνουμε το αντίθετο, δεν ζούμε σχεδόν τίποτα και σκεφτόμαστε και διέξοδο δεν βγαίνει, δεν βγάζουμε διέξοδο. Αυτή η σκέψη μας διαλύει το μυαλό. Το μυαλό όταν μαυρίσει, μαύρη ζωή θα μας κάνει. Το μυαλό όταν χαίρεται, το μυαλό χαίρεται η καρδιά, χαίρεται η ζωή, χαίρονται και γύρω από μας. Το πιο σπουδαίο, γιατί μιλήσαμε και για τα παιδιά μας και μιλάμε, το πιο σπουδαίο είναι να είμαστε εμείς χαρούμενοι και από αυτή τη χαρά να δίνουμε και στους άλλους, από αυτή τη χαρά να μοιράζουμε και στον κόσμο. Δεν θέλει λόγια για να μοιράσεις χαρά και αγάπη. Δεν θέλει. Και μου έλεγε ο Γεροπαΐσος, το έχω πει και άλλη φορά. Ναι. Τι θα ακούνε ο κόσμος, οι γέροντα, τι κηρύγματα να τους λέω, τι λόγια να τους λέω. Ρε παιδάκι μου, λέει, ποιος ακούει λόγια. Τότε ρε γέροντα, τι να τους λέω. Και τι μου έλεγες. Ότι μπορείς να πεις με ένα χαμόγελο, με ένα χάδι και με μια αγκαλιά, δεν μπορείς να τα πεις όλα τα κηρύγματα του κόσμου. Στο χαζό τον Παπαχρήστο θα βρίσκεται το χάδι, το χαμόγελο και την αγκαλιά. Ελάτε να ξαλαπρώσετε την ψυχή σας. Είμαι εδώ κάθε Παρασκευή πρωί απόγευμα, Σάββατο πρωί απόγευμα και Κυριακή μετά τη λειτουργία. Όλος δικός σας. Τι ωραίο. Τι ωραίο αυτό. Είστε και μαζί μας κάθε Παρασκευή πρωί και βεβαίως και το τηλέφωνο σας το δίνουμε μετά από τη δικιά σας την έγκριση. Το δίνουμε σε κόσμο που μας παίρνει πάρα πολλοί κόσμος τηλέφωνο. Και εσάς και εμάς που μας ζητάει το δικό σας δηλαδή, τηλέφωνο. Περίμενε. Θα με κρατήσεις όλη τη χρονιά δηλαδή. Γιατί είχατε κάτι άλλο στο μυαλό σας? Γιατί είχατε κάτι άλλο? Δεν υπάρχει περίπτωση. Μαζί μου σας θέλω. Περίμενε. Έχω προτάσεις. Από CNN, από Αλτζαζίρα, από τέτοια. Και λέω τώρα εντάξει μπορεί. Στο ελπιδάκι σας. Το ελπιδάκι μας, όλων μας. Ναι, ξέρετε. Να είστε καλά όλοι. Τα λέμε και κατηδίαν, το γνωρίζετε αυτό, ότι είστε πλέον μέρος της ζωής μου, μέρος της καρδιάς μου και εννοείται ότι σας θέλω δίπλα μου, σας θέλω μέρος αυτής της εκπομπής και μέρος εννοείται της ζωής μου. Το γνωρίζετε αυτό. Μακάρι να βγάζουμε και στον κόσμο λίγη βοήθεια. Πόσο το θέλω, μωρέ. Πόσο το θέλω. Και εγώ το θέλω πολύ. Στον κόσμο, έτσι.
Διότι αξίζει ο κόσμος να παλεύει με χαρά, με κέφι, με αισιοδοξία, με τρέλα, με ζωντάνια, με αγάπη. Και τότε δεν μπορεί να το νικήσει τίποτα. Και όπου δεν μπορούμε εμείς, μπορεί ο Θεός, μπορούν οι Άγιοι, μπορεί η Παναγία. Και όπου δεν βρίσκουμε μόνοι μας ούτε το Θεό, ούτε την Παναγία, ούτε τους Αγίους, πάμε στον Παππούλη και με τον Παππούλη μαζί κάτι θα βρούμε από Θεό, από Παναγία, από αγάπη. Παππούλη μας αγαπημένε. Αγαπημένε. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για ακόμα μία Παρασκευή. Να προσέχετε εκεί, να προσέχετε με αυτές τις βροχές, πραγματικά. Ναι, γιατί πρέπει, αυτά που βλέπουμε πρέπει. Και εμείς ανησυχούμε και εμείς, διότι εμείς είμαστε καλοκαίρι πρέπει, εδώ πρέπει. Ακόμη. Ειδικά επειδή είμαι από βουνό και ξέρω, μην περνάτε ρέματα όταν βρέχει. Δεν ξέρουμε ναι. πόσο νερό είναι, το νερό έχει πάρα πολύ δύναμη και μην κάνουμε τους σπουδαίους και λέμε δεν πειράζει εδώ που περάσω. Η ζωή αξίζει περισσότερο από όλα. Ακριβώς. Να είμαστε προσεκτικοί, να είμαστε προσεκτικοί. Και θα περάσει και αυτό, θα περάσει. Λοιπόν, Παπαχρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Την αγάπη μας, αγαπώ σας. Το Κυπρέ... Φιλούθηκια. Φιλούθηκια σε όλη την οικογένεια. Φιλούθηκια Κύπρος. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια. Αχ, το νιώθετε κι εσείς. Εγώ πάντως το νιώθω. Νιώθω αυτή την εφορία κάθε φορά που μιλάω με αυτόν τον άνθρωπο, με αυτόν τον Παππούλη τον αγαπημένο, με αυτόν τον Παπαχρήστο μας. Την εφορία, την αγάπη. Λοιπόν, πάμε εμείς να συνεχίσουμε.